Dear Diary, I'm in love. Γνωρίζω περίπου 20 χρόνια. Τους παρακολουθώ από το ξεκίνημα και πάντοτε καμαρώνω και όταν τους συναντώ και όταν τους απολαμβάνω στη σκηνή και όταν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο για πιο προσωπικά πράγματα. Είναι απλή, πολύ ζεστή, πάρα πολύ ταλαντούχη και δεν ξέρω πόσο πατάει αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ότι η αποτυχία, λέει, είναι αναγκαία γιατί αυτή χαράζει τον σωστό δρόμο. Τώρα, πόσο έχει αναμετρηθεί η Μαρία Ναυπλιώτου με την αποτυχία και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι ένα άλλο ερώτημα, το οποίο θα σας το θέσω αργότερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Η αντιστοιχία επιτυχίας θεατρικών παραστάσεων, ρόλων με τους οποίους αναμετριέστε, είναι νομίζω χέρι-χέρι. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ποιες υπήρξαν αυτές οι μαύρες τρύπες στην μέχρι τώρα διαδρομή σας, οι οποίες σας δυσκόλεψαν. Νομίζω ότι η αποτυχία είναι πολλές φορές και κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, έχει να κάνει με τι στόχους βάζεις και εάν τους πετυχαίνεις. Μπορεί σε μια παράσταση που είναι πετυχημένη, που μπορεί να έχεις ακούσει και πάρα πολύ καλά λόγια ή να έχεις πάρει πολύ καλές κριτικές, εσύ βαθιά μέσα σου να ξέρεις τι είναι αυτό που δεν έχεις πετύχει. Και αυτό νομίζω για έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Και δεν αφορά, ή ας πούμε μια παράσταση που μπορεί να μην έχει πετύχει τόσο πολύ, εσύ να ξέρεις ότι έχεις περπατήσει 5 βήματα παραπάνω. Σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ υποκριτικά. Οπότε νομίζω είναι κάτι που δεν είναι ακριβώς τι έχει βγει προς τα έξω, ποια είναι η γνώμη του κοινού ή η γνώμη των κριτικών και τι είναι αυτό που εσύ αναμετρίασαι κάθε φορά και τι σημαίνει για σένα. Βασίλη. Πολλές φορές η αποτυχία είναι και ένα σημαντικό συστατικό για την επιτυχία. Δηλαδή, ας πούμε, στην πορεία που είχα μέχρι τώρα, μπορώ να σου πω ότι στα πιο δύσκολα βήματα που είχα αποφασίσει να κάνω, στο μυαλό μου είχα ξεκινήσει ότι θα είναι η αποτυχία. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μην έχω καμία αγωνία για τις συνέπειες του αποτελέσματος. Όταν δεν έχεις την αγωνία ότι αυτό που θα κάνεις πρέπει να είναι πετυχημένο, νομίζω ότι σε απελευθερώνει. Εμένα τουλάχιστον με έχει απελευθερώσει πάρα πολύ στα τελευταία ειδικά χρόνια που έχω κάνει πολύ περίεργα και δύσκολα βήματα στο θέατρο, ήταν κάτι απελευθερωτικό. Ο φόβος λιγόστευε, γιατί θεωρούσα δεδομένο ότι θα είναι αποτυχία. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν δούλευα πολύ περισσότερο για να προσπαθήσω να την αποφύγω. Έρχεστε πάντως, για να συνδεθούμε με το προηγούμενο καλλιτεχνικό σας αποτύπωμα, εσύ η Μαρία από την Άννα Καρένινα και εσύ Βασίλη μου από τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Άρα υπάρχει ένας απόϊχος καλλιτεχνικής και φαντάζομαι και προσωπικής επιτυχίας, γιατί κάποια στιγμή αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και έρχεστε τώρα να αναμετρηθείτε με την Κατερίνα εσύ Μαρία και με τον Πετρούκιο Βασίλη αντίστοιχα. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα κλασικό έργο, αγαπητό και στο κοινό, αλλά νομίζω και σε εσάς τους πρωταγωνιστές είναι ρόλοι που θέλετε κάποια στιγμή να αναμετρηθείτε. Και καθόλου λιγότερο εύκολο. Ίσα-ίσα που συνεχίζουμε πάλι με ένα βαθμό δυσκολίας πολύ ουσιαστικό. Και ίσως να ήταν και το ζητούμενο, τουλάχιστον από τη μεριά μου, μετά από το Σύρανο, είχα από τη μία την ανάγκη λίγο να
όχι να ξεκουραστώ, αλλά λίγο να πάρω μία απόσταση, να δω λίγο τα πράγματα διαφορετικά για το πώς θα συνεχίζω. Αλλά τελικά ήταν καλύτερα που κατευθείαν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του να συνεχίσουμε, γιατί ξέρεις, μυθοποιείς κάτι που έχεις κάνει και έχει πάει τόσο καλά όσο Σιρανό ή Άννα Καρένινα, άμα το αφήσεις λίγο. Ενώ τώρα έχει απομυθοποιηθεί με ποια έννοια, με την έννοια του ότι ήδη έχω γνωρίσει ένα καινούριο χαρακτήρα, έχω γνωριστεί ενώ σκηνικά με την Κατερίνα μου, όπου με έχει κάνει να ξεχάσω σαν μια πολύ όμορφη ανάμνηση όλο αυτό που έχω ζήσει με το Σιρανό, γιατί είμαι εκεί σε αυτό το ταξίδι που είναι πάλι πολύ ιδιαίτερα όμορφο. Γεια σου, Γκέτη! Άκουσα πως έτσι είναι. Δεν άκουσες καλά. Θα είναι περήφανα τα αυτιά σου. Συνήθως με φωνάζουνε με το κανονικό μου όνομα. Κατερίνα. Λες ψέματα. Γιατί σε λένε Κέτη. Και μάλιστα με δύο χαρακτηρισμούς. Κέτη το Αγγελούδι, Κέτη η Μέγερα. Όμως Κέτη και τούλα και τάκι μου, δυο λόγια έχω να σου πω, μωρό μου. Ακούω εδώ και εκεί. Να επαινούν την καλοσύνη σου, να υμνούν τις αρετές σου, να ραψοδούν το κάλο σου. Βέβαια, όσα και να πούν, είναι λιγότερα από αυτά που αξίζεις. Και προχώρα. Μετά από αυτή την απαραίτητη εισαγωγή, σου κάνω πρόταση γάμου. Μπράβο. Κάνε μου τη χάρη να ξεκουμπιστείς από εδώ τώρα αμέσως, ε. Ή πες σ' αυτόν που σε έστειλε να έρθει να σε μαζέψει. Τετράποδο. Τετράποδο. Σκαμνή ή γάιδαρος. Γάιδαρος. Τότε έλα και κάτσε πάνω. Να κάτσω πάνω σε γαϊδούρι εγώ. Ποτέ. Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να μας κάθουν. Ρε ψωφίμη. Άμα σου κάτσω εγώ θα γονατίσεις. Περιστέρα μου αργόφτερη. Πιο αρπακτικό θα σε τυλίξει μέσα στις φτερούγες. Για τόλμα μπούφε. Και θα δεις την περιστέρα σου να γίνεται γεράκι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που μπορεί κάτι να έχεις πετύχει, μπορεί να φέρουν ένα βάρος και να κάνουν δύσκολη τη μετάβαση. Εδώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον εγώ, είχα να κάνω και με ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Το υλικό, δηλαδή, της Άννας Καρένινα με την Κατερίνα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Και πραγματικά ήταν ένα ταξίδι δύσκολο, πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα μπορούσε αυτή η μετάβαση να γίνει ομαλά και μέσα μου, αλλά και υποκριτικά. Νομίζω ότι τα καταφέραμε σε αυτό το δέσιμο. Τουλάχιστον εμείς αισθανόμαστε ότι επικοινωνούμε σκηνικά. Ναι. Ελπίζω αυτό να, ξέρεις, να λειτουργεί. Να λειτουργεί. Αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ο προηγούμενος ρόλος με αυτόν ήταν ένα ταξίδι πάρα πολύ διαφορετικό για μένα. Ένα από τα έργα που όλοι ξέρουμε, τους ρόλους, υποτίθεται το έργο, αλλά με ένα καινούριο ανέβασμα ή ο καθένας σε σχέση με το σε ποια ηλικία πηγαίνει και παρακολουθεί αυτό το έργο, εισπράττει, μεταφράζει και αναγιγνώσει και άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είστε σε μια ηλικία που έχετε ζήσει, έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις, θέλοντας και εμείς, που σημαίνει ότι μπήκατε πώς αυτούς τους ρόλους. Τι είναι τελικά η Κατερίνα, αν ερωτεύτηκε τον Πετρούκιο. Και για σένα θα μιλήσουμε μετά. Μαράκη, εσύ. Υπάρχουν τα έργα αυτά, τα γνωρίζουμε. Μπορεί κάποια στιγμή και σε μια σχολή, κάποια στιγμή να έχουμε κάνει ένα απόσπασμα. Όταν διάβαζα το καλοκαίρι το ημέρωμα της Τρίγκλας, πραγματικά έφτασα σε ένα σημείο που δεν καταλάβαινα περί τίνος επρόκειτο. Ώσπου κάποια στιγμή μου ήρθε έκλαμψη, τέλος πάντων, διαβάζοντας φυσικά πολύ προσεκτικά έτσι το έργο, γιατί ο Σέξπιρ το έχει πει, εμείς δυσκολευόμαστε να το διαβάσουμε, ότι πρόκειται για μία φαντασίωση, για ένα όνειρο. Εκεί μου λυθήκανε και πάρα πολλές απορίες, δηλαδή πώς η Κατερίνα από ένα πλάσμα τόσο επιθετικό και τόσο δύσκολο ξαφνικά υποτάσσεται πλήρως, γιατί εάν δεν υποταχθεί, δηλαδή αν προσποιηθείς ότι έχει υποταχθεί, δεν έχει νόημα αυτό το έργο. Και συνειδητοποίησα, γιατί το έργο αρχίζει με έναν άνθρωπο που κοιμάται σε ένα πανδοχείο. Και όταν ξυπνάει και αποφασίζουν να του παίξουν μια φάρσα, μια κωμωδία.
το ημέρωμα της Τρίγκλας. Και όταν ξυπνάει λέει, α, τι ωραία, τώρα ξέρω πώς θα ημερώσω μια γυναίκα, πώς θα ημερώσω μια Στρίγκλα. Νομίζω λοιπόν ότι ο Σέξπιρ, όπως κάνει σε όλες τις κωμωδίες, μιλάει για την απόλυτη φαντασίωσή μας, που είναι το αντικείμενο του πόθου μας να υποταχθεί πλήρως στις δικές μας επιθυμίες και ανάγκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Και έτσι μπορείς να εξηγήσεις και αυτή τη διαδρομή, η οποία είναι αληθινή όμως, έτσι. Όπως και τα όνειρά μας είναι αληθινά, δεν είναι ψέματα. Και κάπως έτσι μπόρεσα και μετά όταν το συζητούσαμε και το Γιάννη τον Κακλέα που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, βρήκαμε αυτό το δρόμο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα και τουλάχιστον εγώ να το υπερασπιστώ 100%. Σε αυτόν τον άντρα τι συμβαίνει, πέραν του απλού στοιχήματος ότι μπαίνει σε μία σχέση με μία Στρίγκλα την οποία θέλει να υποτάξει και να αλλάξει. Προσπαθώ να συμφιλειωθώ με αυτόν τον άντρα με την έννοια ότι έχει πολλά στοιχεία που ακόμα δεν τα έχω καταλάβει και δεν μου ταιριάζουν, για ποιο λόγο να κάνει αυτό, για ποιο λόγο να της φερθεί τόσο σκληρά και γίνεται μια πάλι μέσα μου. Αυτό που με κεντρίζει πάρα πολύ είναι το ότι, κι αν θες, αυτό που έχω χτίσει εγώ είναι ότι για να μπει σε αυτόν τον κόπο, που για μένα είναι, αν θες, δικιά μου έτσι, στο δικό μου μυαλό ίσως, αλλά σίγουρα δεν το κάνει για τα λεφτά. Δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ίσως να λέει ότι επειδή έχει χρήματα δικαιολογείται στην κοινωνική τάξη εκείνης της εποχής που λέει γι' αυτό τι θέλω για τα λεφτά της, αλλά στο βάθος μέσα του είναι ότι βρήκε έναν άνθρωπο που δεν ανήκει σε εκείνη την κοινωνία όπως αυτός και θέλει να την κάνει να ταιριάξουν πραγματικά και να το καταλάβει και η ίδια ότι αυτοί οι δύο δεν ανήκουν σε αυτό το περίγυρο, τον περίεργο, των αρχόντων, των ανθρώπων που είναι μια αγοραπολισία ο έρωτας και ο γάμος και όλα αυτά με τις πρίκες και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι κατά βάθος πάρα πολύ ρομαντικό αυτό που συμβαίνει και που είναι κρυμμένο μέσα σε αυτή την ιστορία. Κατερίνα, γύρω πίσω. Δεν είναι δυνατόν να με προσβάλλεις εμένα, έτσι, έναν άρχοντα. Άρχοντας. Αν ξανασηκώσεις χέρι, θα σου ρίξω σφαλιά. Αν μου ρίξεις σφαλιάρα δεν είσαι κύριος. Και αν δεν είσαι κύριος, κρίμα το οικόσιμό σου. Με λόγια μετρημένα και γλυκομήλητη σαν ανοιξιά του κολουλούδι. Να κάνεις μούτρα δεν μπορείς εσύ όπως κάνουν τα παλιοθήλικα. Ούτε σ' αρέσει να κακομιλάς. Γιατί ο κόσμος λέει πως η Κατερίνα είναι κουτσή. Κακός που είναι ο κόσμος. Λέτε αυτό περικώδικα. Το λέτε συχνά, όχι εσείς οι δύο, ο ένας απέναντι στον άλλον. Γενικά οι ηθοποιοί. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα αγωγής, είναι θέμα στόχου που έχει ο κάθε ηθοποιός στο μυαλό του. Πώς μεταφράζεται. Μια συνισταμένη δυνάμη, δηλαδή ένα τέριασμα περίεργο κάποιων απόψεων, αισθήσεων, αισθητικής όπως είπες. Και νομίζω ότι στην πορεία μας γνωρίζουμε ένας τον άλλον. Δεν είναι ότι στην πρώτη δουλειά που γνωριστήκαμε καταλάβαμε ότι έχουμε κοινό κώδικα. Παρακολουθώντας και ο ένας την πορεία του άλλου, καταλαβαίνεις, βλέπουμε κάποια πράγματα που βλέπεις τη διαδρομή που κάνει ο καθένας και λες, αχ, τι ωραία, θα έκανα κι εγώ κάπως έτσι, θα ήθελα να κάνω, δεν το κατάφερα αλλά προσπαθώ. Σιγά σιγά λοιπόν χτίζεται αυτός ο κώδικας με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι και όταν βρίσκεσαι μαζί, ξέρεις ότι κάτι γίνεται όμορφο όταν βρίσκεσαι μαζί με τον άλλο. Και για μένα, πέρα από το αν δύο ηθοποιοί ή ένα σύνολο, μια ομάδα, μιλάνε μέσω της ίδιας μεθόδου, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό. Εγώ όταν λέω κοινό κώδικα με τον Βασίλη, μιλάω περισσότερο για αυτό που είναι αυτονόητο, αλλά δεν ισχύει, δεν είναι δεδομένο,
ότι οι δύο άνθρωποι πάνω στη σκηνή ακούνε πραγματικά ένας τον άλλον και δίνουν ο καθένας μόνος του να παίζει το ρόλο του. Για μένα αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Να προσπαθούν δηλαδή να ακούνε ο ένας τον άλλον. Να βλέπει τι κάνει ο ένας, να βλέπει τι κάνει ο άλλος, να αντιδράει σε αυτό που συμβαίνει τώρα και όχι σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και ενώ να συμπληρώσω κιόλας και κάτι άλλο που είναι κοινό, φαντάζομαι και το νιώθω, είναι ότι ενώ δουλεύουμε ο καθένας για τον εαυτό του με την έννοια του ρόλου, στην ουσία και στο βάθος μας νοιάζει το αποτέλεσμα της παράστασης. Mm. Δεν μας νοιάζει προσωπικά για τον καθένα εγώ πώς θα είμαι. Mm. Η Μαρία να σκεφτεί για τον εαυτό της, εγώ θα είμαι η καλύτερη, η Κατερίνα ή αυτό. Ξέρεις, κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε ο καθένας για τον εαυτό του, ψάχνοντας το ρόλο, αλλά στην ουσία μας θέλουμε η παράσταση να είναι καλύτερη, να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί στην πραγματικότητα κάθε παράσταση είναι η αφήγηση μιας ιστορίας. Mm. Και όλοι είμαστε μέρη αυτής, κομμάτια αυτής της ιστορίας. Ναι. Είτε έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε δευτεραγωνιστικό. Δεν έχει σημασία. Εάν κάποιος έρχεται με αυτή την αγωγή, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά πάνω στη σκηνή. Παπά! Παπά! Όσα λέγατε εσύ και ο κόσμος όλος για την Κατερίνα είναι λάθος. Αν κάνετε στριμμένη, είναι από άμυνα, γιατί στο βάθος δεν είναι κακιά. Αλλά σε μη κεντροπαλή, σαν περιστέρα. Θες να με παντρέψεις με έναν θεό πάλαβο, Πατέρα, θέλω να σου πω ένα μυστικό. Πριν από λίγο συμφωνήσαμε ότι η Κατερίνα μου μπροστά στον κόσμο μπορεί να παριστάνει όσο θέλει την κακιά. Δύσκολη και τη στριμμένη. Στο διάλογο! Βλέπετε! Μπορώ, ρε! Μπράβο! Κατερίνα μου, εγώ πρέπει να φύγω. Στο να γυρίσω! Κατερίνα μου, μην ανησυχείς. Θα γίνει ό,τι είπαμε. Αυτή την Κυριακή παντρευόμαστε. Καλύτερα να σε δω στην Κρεμάλα. Ερωτά μου. Μοναδική μου γυναίκα εσύ. Λατρευτέ μου άγγελε σε χαιρετώ. Πάω στην Βενετία. Θα αγοράσω δώρα, δαχτυλίδια και στολίδια. Θέλω η πιάτη μου να λάμπει από μορφιά. Τουλά. Φίλαμε και τουλά. Σε ευχαριστώ, ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Κύριε, τα σέβη μου. Κυριακή κοντή γιορτή. Πάμε στις αληθινές σχέσεις, τις ερωτικές. Mm. Θέλω να μου πείτε πόσο σας επηρέασαν, πόσο δεκτικοί και ανοιχτοί ήσασταν στους έρωτες της ζωής σας, αν ήσασταν τις περισσότερες φορές από την πλευρά του θήτη ή του θύματος, αν υπάρχει μια ποσόστοση. Συνήθως η εναλλαγή ρόλων είναι κάτι που βιώνετε. Ναι, αυτό, Μαρία. Θα σου πω, δύσκολη ερώτηση, λένε. νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, τουλάχιστον στη δική μου τη ζωή, είναι αυτό που εγώ έτσι το βιώνω, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, γενικά. Το θέατρο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη τέχνη, αλλά είναι κάτι που μπορείς να καλλιεργήσεις, να μάθεις, αν έχεις αφοσίωση. Είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται πάρα πολύ από σένα. Η πρόοδό σου μέσα σε αυτή τη δουλειά, έτσι. Στις ανθρώπινες σχέσεις δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία, επιθυμία, θέληση, βούληση, ικανότητα να αγαπάς. Γιατί δεν είμαστε όλοι ικανοί να αγαπάμε βαθιά και πραγματικά. Να είμαστε ικανοί να εμπιστευθούμε, να δημιουργήσουμε χώρο για τον άλλον. Νομίζω ότι στη δική μου τη ζωή, όπως και σε όλες τις ζωές, έχουν παίξει σαφώς τεράστιο ρόλο οι ερωτικές σχέσεις, όπως και οι φιλικές, όπως και οι οικογενειακές. Νομίζω ότι η εναλλαγή των ρόλων ήταν και σε μένα. Θέλω να πω, άλλοτε είσαι θύμα, άλλοτε είσαι θήτης. Μεγαλώνοντας όμως, προσπαθώντας να ξεφύγω από αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι γίνομαι πιο ουσιαστική, γιατί δεν θέλω πια να παίζω ούτε το θύμα ούτε τον θήτη. Θα ήθελα δηλαδή, επιθυμώ μία ισότιμη σχέση, μία σχέση εμπιστοσύνης. Αλλιώς δεν έχει πια ενδιαφέρον. Μεγαλώνοντας, νομίζω γινόμαστε λιγότερο νευρωτικοί και επιθυμούμε άλλα πράγματα. Αυτό. Δεν ξέρω αν σου απάντησα. Μα θέλει. Κοίτα, ο έρωτας
γενικά είναι σαν την απάντηση που σου έδωσα προηγουμένως για τον Πετρούκιο. Προσπαθώ να τον ανακαλύψω ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Με ποια έννοια? Μάλλον όχι να τον ανακαλύψω, να τον αποκωδικοποιήσω. Αυτό στο οποίο έχω κατασταλάξει είναι ότι είναι ίσως η πιο όμορφη ασθένεια που μπορεί να υπάρξει ποτέ στον κόσμο. Ασθένεια για ποιο λόγο? Μπορεί να σε κάνει να μην είσαι ο εαυτός σου. Αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Άρα είναι πολύ επικίνδυνος ο έρωτας. Αλλά κάθε τι επικίνδυνο είναι και, ξέρεις, και όμορφο. Έχεις ενδώσει αυτή την επικίνδυνοτητα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θωρακίζονται, σε παρένθεση, άρα ίσως να μην ερωτεύονται και πραγματικά. Και κάποιοι άλλοι που και το επιδιώκουν και το θέλουν, άρα ναι, το έλκουν κιόλας. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι στη ζωή μου έχω ενδώσει και έχω νιώσει πραγματικά ερωτευμένος, σίγουρα. Φυσικά δεν πιστεύω σε αυτό το ότι κάθε διήμερο, τριήμερο, ξέρεις, ερωτεύεσαι έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι έρωτας, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ισχύει πραγματικά ως έρωτας. Αλλά νομίζω αυτό που σε κάνει να χάσεις τον εαυτό σου ισχύει. Είναι πολύ όμορφο, αλλά θέλει και μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Είναι σαν αυτό που είπε η Μαρία. Στα πρώτα χρόνια μας, στην εφηβεία, στα 20, στα 30, είναι πολύ ωραίο να το ζεις αυτό, να τρελαίνεσαι, να παθαίνεις, να κλαις, να πέφτεις στα πατώματα. Είναι πολύ όμορφο και αναγκαίο για έναν άνθρωπο, για να μπορέσει σιγά σιγά να κατασταλάξει και να βρει τον εαυτό του. Αν αυτά τα πατώματα συνεχίσουν και στα 40 και στα 50 και στα 60, νομίζω κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Να το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ο έρωτας δεν είναι φυσικά για όλες τις ηλικίες που λένε. Απλώς νομίζω ότι είναι... Μα ίσως άμα φύγει και όλο αυτό το πράγμα που είναι έτσι λίγο καμιά φορά υστερικό, η βαθύτητα των συναισθημάτων νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη. Μίλησες για την ικανότητα του να αγαπάς, να ερωτευτείς και να σταθείς μέσα σε μία σχέση ισότιμα. Νιώθεις εσύ στο πέρασμα των χρόνων ότι αυτή την ικανότητα την δουλεύεις και πας παρακάτω όπως την τέχνη σου? Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το αν καταφέρεις να δημιουργήσεις μία σχέση με τον εαυτό σου και καταλάβεις τις δυνατότητές σου και τις ελλείψεις σου. Νομίζω ότι στη ζωή η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας. Και ό,τι πραγματικά επιθυμούμε, το κάνουμε να συμβαίνει. Και πιστεύω επίσης ότι ο έρωτας δεν είναι συναίσθημα. Πιστεύω ότι είναι ένα επικίνδυνο, πανέμορφο παιχνίδι για να ερχόμαστε κοντά. Συναίσθημα είναι η αγάπη. Και αυτό είναι κάτι που καλλιεργείται. Και καλλιεργείται καθημερινά. Και θέλει πολύ μεγάλο κόπο και από τις δύο πλευρές για να έχουν διάρκεια τα πράγματα. Και δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις. Αυτό αφορά όλες τις σχέσεις. Απλώς σε ερωτικές σχέσεις, η αλήθεια είναι ότι το φορτίο είναι μεγαλύτερο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ερχόμαστε ολόκληροι και γυμνοί και δεν υπάρχει καμία άμυνα. Καμία άμυνα. Όταν η γυναίκα είναι πεισματάρα, στιφή και στρίγκλα, χάνει τη ομορφιά της, σαν τα ευαίσθητα μπουμπούκια που τα παίρνει ο βοριάς. Και η δύναμή της γίνεται αδυναμία. Ο αγαπημένος σου είναι κύριος και αφέντης σου, φύλατας άγγελός σου. Αν ο δικός μου αφέντης το ζητήσει, θα γίνω γι' αυτόν καλή να με πατήσει. Θα γίνω περιουσία του, ιδιοκτησία του, σπίτι, νοικοκυριό, χωράφι, αχυρόμαστο, βόδι, γάιδαρός του, όλα του. Γιατί αυτός είναι τα πάντα μου. Και αυτός ο έρωτας που είναι τόσο όμορφος, τόσο βίαιος,
Τρέμει σαν παιδί μες στο σκοτάδι. Αυτός ο έρωτας είναι δικός μου. Κατερίνα. Φεύγει μία χρονιά και έρχεται η επόμενη. Είστε από τους ανθρώπους που κάνετε έναν μικρό ή μεγαλύτερο απολογισμό. Σας πιάνει η ανυπομονησία των επόμενων βημάτων, είτε προσωπικών είτε καλλιτεχνικών. Κυριαρχεί η νοσταλγία του τι έχει περάσει και έχει μείνει πίσω. Πώς λειτουργείτε? Να σου πω. Εγώ από μεριάς μου... μου έχει συμβεί στη ζωή μου και στη δουλειά κάτι μαγικό. Ποτέ μου δεν ονειρευόμουν ρόλους, έργα και ίσως ευτυχώς που δεν τα ονειρευόμουν, γιατί όσα όνειρα και να έκανα θα ήταν μικρότερα από αυτά που έχω ζήσει ως τώρα. Δεν περίμενα ποτέ ότι στην πορεία αυτή της ζωής μου και της δουλειάς ότι θα ζούσα όλα αυτά που έχω ζήσει. Και νιώθω πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Να φανταστείς ότι όταν ήμουν μικρός και ήθελα να γίνω ηθοποιός, θυμάμαι που ήμουν ανεβασμένος σε μια ταράτσα, ανεβαίναμε από μια ξύλινη σκάλα στο εξοχικό μας, όλη η οικογένεια, και κοιτάζαμε, φαίναμε ένα στρώμα, καθόμασταν, ξαπλώναμε και βλέπαμε τα αστέρια να κάνουμε μια ευχή. Αυτή την ευχή την έκανα από τότε, δηλαδή από μικρό παιδί έλεγα να μπορώ να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή και να παίζω, να είμαι ηθοποιός. Μόνο αυτό όμως, τίποτα άλλο. Να έχω τη δύναμη να μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά και τα όνειρα που είχα μετά ήταν περίπου τόσο απλά και μικρά. Όταν λοιπόν ξαφνικά αυτή η σκηνή έφτασε να είναι, το λέω πιο πολύ για να, όχι για την δύναμη που έχει, που έτσι και αλλιώς είναι πολύ μεγάλο, το να βρίσκομαι στην Επίδαυρο ή σε οποιοδήποτε άλλο θέατρο, κάνοντας ένα ρόλο, ζώντας αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, θεωρώ, είναι πάρα πολλά για να τα είχα ονειρευτεί. Δηλαδή, αν τα ονειρευόμουν αυτά, θα κορόιδευα ο ίδιος τον εαυτό μου, ότι θα ήθελα να κάνω αυτά τα πράγματα που έχω κάνει. Και όταν τα όνειρα αυτά και τα πιο τρελά έχουν πραγματοποιηθεί ήδη μέχρι τώρα, τι ονειρεύεσαι? Δηλαδή, αλλάζει χρονιά, μπαίνει ένας καινούριος χρόνος. Ονειρεύομαι να συνεχίσω να κάνω όμορφα πράγματα. Να συνεχίσω να έχω αυτή τη σχέση και με τους συναδέλφους μου, πάνω στη σκηνή, εκτός σκηνής, αλλά και αυτή τη σχέση με τον κόσμο, που χτίζεται χρονιά-χρονιά, έργο-έργο. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ ωραία εμπιστοσύνη μεταξύ μας, που δεν γράφονται σε εφημερίδες, δεν γράφονται στα περιοδικά, δεν γράφονται σε συνεντεύξεις, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και τους θεατές. Μία εμπιστοσύνη και μία αξιοπρέπεια και από μεριάς μας και από μεριάς τους, που έρχονται, μας ακολουθούν για αυτό που έχουμε κάνει σε όλη τη διαδρομή. Και όχι γιατί κάναμε κάτι, μία φούσκα τηλεοπτική, οτιδήποτε, και θα έρθουν στιγμιαία να μας δουν. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι ότι χτίζουμε πολλά χρόνια αυτή τη σχέση. Αυτή δεν θέλουμε να πάθει κάτι. Και γι' αυτό είμαστε και επιλεκτικοί. Το λέω το εμείς, γιατί νιώθω ότι και η Μαρία είναι. Ναι, όχι, έτσι. Συμφωνώ πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, ουσιαστικά, ξέρεις, μην κάνοντας όνειρα για κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείται μεγαλύτερο, είναι απελευθερωτικό για μένα, γιατί έχω πιο μικρά πράγματα να ασχοληθώ. Τι? Να έχω αυτή τη σχέση, να τη διατηρήσω όμορφα, να μην χάσω το πάθος μου και να κάνω όμορφα πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ κάποια στιγμή θα θέλω να κάνω κάτι το οποίο, αυτό αν το κάνω, η καριέρα μου θα πάει στα έψη. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εκ των υστέρων κάποιοι μου λέγανε ότι αυτό που έκανες ήταν, παιδιά, είμαι τώρα σε πρόβες, κάνω το επόμενο. Είμαι σε τέτοια φάση. Είναι δηλαδή... Μια χώρα για απολογισμό. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι, και στην ουσία αυτή η δουλειά για μας είναι τόσο περίεργο. Το θέατρο είναι ένας ωραίος μαγικός καθρέφτης, όχι για εμάς, για τους θεατές. Όπου σε αυτόν τον καθρέφτη μπορούν να δουν τον εαυτό τους έτσι όπως είναι, έτσι όπως θα θέλανε να είναι ή έτσι όπως δεν θα θέλανε να είναι. Και γι' αυτό ίσως η μαγεία του θεάτρου είναι αυτή. Μαρία. Το θέμα του απολογισμού ή της βεβαιότητας του μέλλοντος το είχα μικρότερη. Η ηλικία και οι εμπειρίες μου χαρίσανε και οι δυσκολίες να χαίρομαι την ημέρα. Και όταν πολλές φορές μέσα στην αβεβαιότητα που ζούμε όλοι, έτσι, είτε γενικότερα είτε πιο προσωπικά,
αρχίζει και καλπάζει το μυαλό μου και αρχίζει και παίρνει, ξέρεις, ανάποδες στροφές, καταφέρνω πια να το σταματάω και να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω σήμερα. Και γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα τα έχω και αύριο. Επίσης, αυτό που πέρα από την πολυτέλεια να συνεχίσω να δουλεύω στη δουλειά που αγαπώ, και αυτό το χτίσιμο που λέει ο Βασίλης, και έχει δει και αυτή η καλλιέργεια και το πέδευμα και η εκπαίδευση μαζί με το κοινό που όντως μας ακολουθεί για τη διάρκεια, τις επιλογές και τη δουλειά μας πάνω στη σκηνή, αυτό που πραγματικά εύχομαι και είναι το μόνο που πραγματικά ονειρεύομαι είναι να είμαστε υγιείς, οι άνθρωποι που αγαπώ κι εγώ. Αλήθεια, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι για να κάνετε, καλλιτεχνικά, προσωπικά. Να σας ξανασυναντήσω σύντομα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με πολύ αγάπη και έμπνευση ό,τι κάνετε. Να σε καλά, Λένα. Και εσύ επίσης. Όταν ο Γιώργος Κιμούλης ανεβάζει ένα θεατρικό έργο, αποτελεί πάντοτε μία είδηση. Είναι τα χρόνια που φαίνεται που έχει στην πλάτη του, το ταμπεραμέντο του, μα πάνω απ' όλα ο τρόπος που έχει κινηθεί στην τέχνη όπου υπηρετεί, πόσα χρόνια, Γιώργο, πλέον? Πλησιάζει τα 40. Χρόνια πολλά. Χρόνια και καλά. Πολλά. Μία ιδιαίτερη διανομή, ένα ιδιαίτερο έργο. Θα ρωτήσω γιατί προκύπτουν οι επικίνδυνες σχέσεις ως επιλογή αυτή τη σεζόν από τον Γιώργο Κιμούλη και έχω μία ιδιαίτερη χαρά να ξανασυναντώ από καιρό την υπέροχη Μάρο Κοντού. Χρόνια όλα τα καλά, πολλά, εύχομαι. Όλα καλά. Και την Ευελίνα Παπούλια. Χρόνια πολλά. Τώρα, από τον Πλούτο να πας στον Ντελακλό και μάλιστα να βάλεις αυτό το καταπληκτικό έργο, το οποίο είναι βασισμένο σε επιστολές ερωτικές, σε ένα κάδρο κοινωνικο-πολιτικά διαφορετικό, να σου πω ότι με ξένησε στην αρχή. Και θέλω να μου εξηγήσεις, να πάμε σε αυτό. Ναι, καταρχάς ο ίδιος ο Λακλό στο μυθιστόρημά του έχει βάλει έναν υπότιτλο και λέει επιστολές, όπου ουσιαστικά ελπίζω να τις λάβουν οι επόμενες γενιές, ούτως ώστε να μην πέσουν στα ίδια λάθη που έπεσε η δική μας γενιά. Και για την ακρίβεια συνεχίζει ένα είδος κειμένου του Λακλό, όπου λέει επιστολές για να μάθουν οι επόμενες κοινωνίες τι πρέπει να κάνουν. Άρα το κοινωνικοπολιτικό στίγμα του έργου υπήρχε μέσα στο ίδιο το κείμενο του Λακλό, το οποίο είναι μυθιστόρημα, επιστολικό μυθιστόρημα, και τη διασκευή την έκανα εγώ. Το μετακινείς χρονικά. Για ποιο λόγο? Είναι η αρχή ανόδου του Χίτλερ στην Γερμανία. Γιατί εκείνη την περίοδο περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να ξεχάσουν αυτά τα οποία είχαν συμβεί στον παρελθόντα χρόνο και έβλεπαν την ζωή τους μόνο σαν ένα τόπο διασκέδασης. Και με έναν ιδιαίτερα αδιάφορο βλέμμα κοίταζαν τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα. Και όταν αδιαφορεί το βλέμμα σου, δημιουργείται ένα κενό. Η φύση μισεί το κενό. Και πάντα έρχεται κάτι να το αναπληρώσει. Και αυτό που έρχεται τις περισσότερες φορές είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σου είπα. Δεν πληρώνουμε εμείς, εμάς μας πληρώνουν. Αν είναι να χάσουμε μια περιουσία για να πας μαζί της, να βοηθήσω εγώ. Δεν είναι άσχημη ιδέα αυτή. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα.
παρακαλώ. Εγώ είμαι. Αλμπέρ. Ναι. Η Ιζαμπέλ είμαι. Μήπως έκανες λάθος αριθμό. Ήρθα για λίγες ώρες από το Βερολίνο. Η κατάσταση όμως έχει αγριέψει πολύ εκεί και πρέπει να επιστρέψω. Φεύγω πάλι αύριο. Και αντί να δεις τη μέρουσα γυναίκα σου, τηλεφωνείς σε μένα. Σε παρακαλώ, είναι ανάγκη να σε δω. Μπορώ να έρθω από εκεί. Όχι. Σε παρακαλώ. Εννοώ πως προτιμώ να έρθω εγώ. Αν δεν σε πειράζει. Καθόλου. Κανένα πρόβλημα. Σε περιμένω. Θέλω να με πάτε λίγο στις πρόβες. Πάντοτε, δεν ξέρω, και όσο περνάει ο καιρός, το μυαλό μου πολλές φορές στρέφεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, που ξαναπαίρνετε το νήμα από την αρχή. Είσαι κοντού, έχεις περάσει όλα όσα έχεις περάσει. Ξαφνικά πρέπει να αναμετρηθείς με ένα καινούριο ρόλο, να ακούσεις τον Κιμούλη, να... δεν ξέρω, να πάρεις αυτό πράγματα ήταν από τον εαυτό σου ή να επινοήσεις κάποια άλλα. Αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όταν ξεκινάω με μια ομάδα, είμαι καινούρια, δηλαδή αρχίζω από το μηδέν. Αυτό το έχω και στη ζωή μου λίγο, είναι στο χαρακτήρα μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η επαφή που είχα με τον Γιώργο, που δεν τον ήξερα από κοντά, αλλά τον θαύμαζα, με την Ευελίνα το ίδιο, τη θαυμάζω, αλλά δεν την ήξερα από κοντά. Το πάντρεμα νομίζω ότι έγινε πολύ καλό, γιατί είναι και υπέροχος δάσκαλος. Και πήρα πολλά πράγματα από αυτά που λέει, την ώρα της πρόβας, όχι μόνο για σένα τον ίδιο, αλλά γενικότερα. Για την ατμόσφαιρα, για την εποχή. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Είναι νομίζω εύσημο αυτό, Γιώργο, για εσένα από την κυρία Κοντού, η οποία εδώ και χρόνια λέει ότι για να... να ξεβολευτώ, ρε παιδί μου, από το σπίτι μου. Είναι σε μία ροή. Έχει όλα τα καλά του κόσμου για να περνάει μία καθημερινότητα όπως τη θέλει. Το να κάνει την προσπάθεια να ξανανεβεί στο σανίδι και να μπει στην περιπέτεια ενός καινούριου στοιχήματος, μιας καινούριας συνεργασίας, χρειάζεται κάτι για να την κινητοποιήσει. Και αυτή τη φορά έπαιξες εσύ αυτόν τον ρόλο. Αυτά που είπε καταρχάς η κυρία Κοντού είναι δώρο όντως για μένα. Έτσι το παίρνω. Είναι τρυφερό χάδι προς εμέ. Και το αποδέχομαι με. Ναι, με αγάπη. Από την άλλη πλευρά, κρίνοντας τα πράγματα με μια αλφα αυστηρότητα κατασκευαστή μιας παράστασης, αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ στη Μάρο είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό περίπου που είπε. Ναι, ξεκινάμε σχεδόν από το μηδέν, αλλά δεν υπάρχει μηδέν. Υπάρχει μια ολόκληρη πείρα η οποία έχει εγκατασταθεί εντός μας. Και μπορεί να έχουμε όντως την αίσθηση ότι ξεκινούμε από το μηδέν, αλλά στην πραγματικότητα ο καθής ξεκινάει από τον αριθμό που έχει ακουμπήσει η ζωή του μέχρι τη στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή πάλι. Έβλεπα λοιπόν κάποιες στιγμές που ο τρόπος που συμπεριφέρονται απάνω στη σκηνή. Δηλαδή έβλεπα πράγματα τα οποία η νεότερη γενιά δεν τα γνωρίζει. Και ευθύνονται ίσως και οι νυν δάσκαλοι. Ο τρόπος μετακίνησης, δηλαδή, ενός σώματος από αριστερά προς τα δεξιά, από τη στιγμή κατά την οποία είναι σπουδαία ούτως ή άλλως και ζωγραφικά αυτή η κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά, άλλωστε όλος ο δυτικός πολιτισμός, το βλέμμα του, λειτουργεί από αριστερά προς τα δεξιά, γιατί έτσι γράφει. Ο τρόπος, λοιπόν, που μετακινεί το σώμα της, πώς σταματάει, πώς πηγαίνει, χωρίς να της το πεις κιόλας αυτό, πώς πηγαίνει στο βάθος και πώς από το βάθος έρχεται προσκήνιο και αλλάζει την προοπτική μιας σχέσης, αυτά είναι πράγματα σπάνια, τα οποία κανείς μόνο να υποκλείεται μπροστά τους μπορεί. Αυτό ως προς την κατασκευή. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο συνολικής συμπεριφοράς μέσα στο χώρο της δουλειάς μας, η Μάρο γαλουχήθηκε μέσα στην εντός εισαγωγικών λέξη θεατρική αριστοκρατία. Εκεί εμφανίστηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί εργάστηκε, δημιούργησε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ να φύγει από πάνω της. Και βεβαίως είναι αυτό το οποίο η δική μας γενιά ζηλεύει. Γιατί εμείς δεν ήμασταν τόσο τυχεροί. Εμείς δηλαδή δεν μεγαλώσαμε απλώς και μέσα σε μία αριστοκρατία θεατρική, ενώ για τον Δημήτρη Χόρν, ενώ ακόμα και για τον Μινωτή, την Παξινού, ανθρώπους που θεωρούσαν το θέατρο
ως κάτι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, εμείς μεγαλώσαμε τη στιγμή που άρχισε το θέατρο σιγά σιγά να εκπίπτει, να περιπίπτει σε κάτι το οποίο κινείται μέσα σε ένα χώρο μιας απλής διασκέδασης. Υπήρξε δηλαδή ένα είδος, και υπάρχει ακόμα δυστυχώς, ένα είδος απαξίωσης. Τότε το θεωρούσαν σημαντικό. Και η Μαρό εκεί μεγάλωσε και τον αέρα αυτό τον φέρνει και τώρα. Πω, ντροπή. Αν ξέρατε πόσο ντρέπομαι αυτή τη στιγμή, δεν σας ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, πάντως μην ανησυχείτε, δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Εσείς, εγώ θα κάνω ό,τι μου πείτε. Μην το... Πείτε μου τι θέλετε να κάνω και θα το κάνω εγώ. Δεν είναι. Να φύγετε από το σπίτι. Κι αν δεν μπορείτε, θα φύγω εγώ. Πιστεύετε ότι είναι λύση? Η μοναδική. Το θεωρείτε απαραίτητο? Αναγκαίο. Μπορώ να σας γράφω? Όχι. Πόσο βιαστικός, γιατί? Πόσο βιαστικός. Καθόλου, γιατί? Χρόνια το ίδιο ελάττωμα. Ανυπομονησία. Τι θα κάνεις τώρα? Φύγω, τι θα υπακούσω. Δηλαδή? Θα φύγω. Και θα την αφήσεις μόνη εδώ? Εσύ ξέρεις. Κοίτα, δεν θα είναι και τόσο μόνη, αφού τώρα πια εγώ έχω σύμμαχο. Θα κάνεις πολύ μεγάλο λάθος αν με θεωρήσεις ποτέ σύμμαχος. Ω Θεέ μου, γιατί είμαι τόσο καλός? Ευελίνα, για μένα η περίοδος των προβών πάντα είναι το καλύτερό μου. Η δουλειά με τον Γιώργο ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι σε άλλες δουλειές. Δίνει πάρα πολύ βάση στο λόγο, στο πώς θα υποθεί κάτι. Εμένα είναι άλλη διαδρομή μου, οπότε έμαθα μια καινούργια διαδρομή που για μένα ήταν λίγο έτσι, με είχε ντριγκάρει. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι πάντα μου αρέσει το μέτρο δυσκολίας και να μην υπάρχει θα το βάλω, οπότε κάπως έτσι συνδέω στο μυαλό μου τα πράγματα, γιατί δεν με ζόρισε καθόλου, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά το πιο βασικό είναι επειδή υπήρχε και υπάρχει εκτίμηση και ο θαυμασμός, δηλαδή τον Γιώργο τον έκανα Θεό από την παράσταση του πατέρα. Έχω δει πολλές παραστάσεις, αλλά εκεί προσκύνησα του Στρίμπερτ. Εκεί έπαθα, okay, λέω είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός που έχουμε. Οπότε μόλις ανέβηκε στη σκηνή να παίξουμε, κόμπλαρα απίστευτα. Δεν το έχω ξαναπάθει όμως. Και μου λέει, τι έχεις πάθει, δάκια μου, είσαι τρελό. Λοιπόν, μέχρι να μου φύγει αυτό, ζορίστηκε. Οπότε μάλλον εγώ τον έχω ζορίσει πιο πολύ στις πρόβες παρά εκείνο σε μένα. Όχι, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Νιώθω τυχερή και με το casting, νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη που μπήκα σε όλη αυτή τη δουλειά. Για μένα η Μάρο είναι θεά, δηλαδή είναι τεράστια τιμή για μένα που δουλεύω μαζί της. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και παρόλη την ιστορία που έχει, δηλαδή που και έχει ζήσει και σπουδαία πράγματα, έχει μια ισορροπία μέσα της που είναι αξιοθαύμαστη, γιατί είναι μόνο το ότι μοιράζεται το καμαρίνι, ας πούμε, μαζί μας, το νομίζω ότι είναι ό,τι πιο μεγάλο μπορεί να υπάρξει. Σταματήστε, μιλάω τώρα. Πολλά είπατε για μένα. Αφήστε να πω κι εγώ κάτι για την Ευελίνα, παιδιά. Σταμάτα. Έχω τρομάξει από τη θέλησή της. Από το δυναμισμό της. Είναι κάθε μέρα στην παράσταση ένας σύφουνας. Ναι, ας μπορούσα να κάνω αλλιώς. Το έχεις μέσα σου, αγάπη μου. Δεν θα τρώγεις κανένα ξύλο. Τι με κοιτάζετε, βλέπετε κάτι πολύ όμορφο, Δεν θα περιμένετε να επιστρέψει? Γιατί? Είστε παράξενος άνθρωπος. Βρίσκεται. Βρίσκω. Γιατί θέλετε να κάνετε τον κοινικό? Ναι, δεν το κάνω, είμαι. Δεν το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι είστε πιο αλτρουιστής από ό,τι αφήνετε να φανεί. Ναι. Ναι. Τηλέφωνο, γιατί δεν το σηκώνει. Ο άντρας σου πρέπει να είναι, 8:30 είναι τώρα. Περίεργο. Ποιο απ' όλα? Πρώτη
πρώτη φορά χτυπάει το τηλέφωνο και δεν δεινάζεται. Όλα μια συνήθεια είναι, Θεία. Σε έχω γεννήσει εγώ. Και μου το λες μετά από τόσα χρόνια. Εγώ νόμιζα πως είσαι αδερφή του πατέρα μου. Ό,τι είσαι, ναι. Εγώ το έχω φτιάξει. Το έχω αντιθεί ποτέ. Μην νομίζεις όμως ότι τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζεις. Ναι, δεν είναι πως είναι τώρα λίγο αργά να μου τα μάθεις. Κι ούτε θα στα μάθω ποτέ. Πες μου, τι είναι αυτό που ξέρεις εκεί. Να μην κάνεις τίποτα που δεν θα ξέρω. Αλλάζουμε σχέδιο τώρα. Τι εννοείς. Εννοώ πως προχθές μου έλεγες να μην κάνω τίποτα απολύτως και τώρα μου λες να μην κάνω τίποτα που δεν θα ξέρεις. Κι εγώ σου λέω ότι σε έχω γεννήσει. Ξέρω λοιπόν ότι όταν σου μπει κάτι στο μυαλό δεν φεύγει ούτε με σφαίρα. Πάμε λίγο στο κομμάτι, μια που το θεατρικό δίνει αυτή την αφορμή, των σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων, που από λίγο έως πολύ μας έχουν απασχολήσει, μας απασχολούν. Η κτητικότητα, η ζήλια, η απιστία είναι στοιχεία τα οποία ίσως και να... Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς σε μια τέτοια σχέση. Θέλω λιγάκι να μου πείτε, η Μάρο, εντάξει, μπορεί να αναφερθεί στο παρελθόν, να μου πεις πόσο έχει υπάρξει κτητική. Κτητική, ναι. Αν έχει συγχωρήσει την απιστία και αν έχει μπει σε κάποια φάση της ζωής σου, σε αυτό το ενδιαφέρον τερτύπη, να έχει βαρεθεί μέσα σε μια σχέση και να βρίσκεις άλλους τρόπους να ανακοινηθεί το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν υπήρξα καθόλου κτητική, γιατί δεν μ' αρέσει να το κάνουν σε μένα. Ερωτεύτηκα, απατήθηκα, αγάπησα, μ' αγαπήσανε, τα έχω ζήσει όλα και είμαι ευτυχής που μπόρεσα να τα ζήσω όλα. Δεν είναι εύκολο μια ερωτική ιστορία σε διάρκεια, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον της, νομίζω. Γιώργο. Εγώ θέλω να σχολιάσω την ερώτησή σου. Τι εννοώ, εννοώ ότι μιλώντας για τις σχέσεις, είναι εκπληκτικό όρισες σχέσεις με τα αρνητικά της χαρακτηριστικά και με διακόψεις. Είπες, μίλησες για τις σχέσεις και αμέσως το έδεσες με την απιστία, με την βαρεμάρα. Εγώ ο Λακλό το έκανε. Όχι, 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 όχι. Γιατί ο Λακλό μιλάει και για τα θετικά, μιλάει και για την αφοσίωση. Μιλάει και για την εκτίμηση, μιλάει και για την πίστη. Αυτό που έκανες είναι αλήθεια ότι ουσιαστικά προβάλλεις τον τρόπο που λειτουργούν τώρα πια οι σχέσεις. Και αυτό υπάρχει μέσα στην παράσταση. Μιλάνε όλοι για τον έρωτα, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι βαθιά ερωτευμένος. Ζούμε μια τέτοια εποχή. Και η εποχή αυτή έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, τον φόβο του κινδύνου. Τώρα ποιος έχει μέσα μας μπολιάσει, δηλητηριάσει ότι οι σχέσεις είναι σόνι και καλά κουβαλούν ένα κίνδυνο και αυτό το κίνδυνο πρέπει να τον αποφύγουμε, δεν το γνωρίζω. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι ότι τώρα πια σε σχέσεις μένουν μέσα με το ένα πόδι, το άλλο το αφήνουν έξω. Και γι' αυτό οι σχέσεις και δεν κρατούν πολύ και ταυτόχρονα είναι σχεδόν αδιάφορες. Παλαιότερα μπαίναμε με τα δύο πόδια μέσα σε μια σχέση και αυτός ο κίνδυνος που τώρα υπάρχει, ο φόβος του κινδύνου, ναι, μας στεναχωρούσε, ναι, μας πέταγε στα πατώματα ή χτυπάγαν το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά ήταν μια σχέση, πραγματική σχέση με όλο το είναι μας. Τώρα οι σχέσεις δημιουργούνται με το μισό είναι μας. Και αυτό είναι λίγο, αν θέλεις, που έχει αποχυμοποιήσει συναισθηματικά τους ανθρώπους σε όλες τις συμπεριφορές τους, όχι μόνο σε ερωτικές σχέσεις. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να ξέρω με λεπτομέρεια το κάθε τι. Ξέρεις πόσα κάνω που δεν τα ξέρεις. Μα δεν με νοιάζει τι κάνεις με τις άλλες γυναίκες. Με την Τουρβέλ με νοιάζει. Έλα, γλυκιά μου, κάθισε. Όλα εντάξει. Τέλεια. Τι! Σας περίμενα. Ξέχασα να σου πω. Τηλεφώνησε η κυρία Μερτέη. Ναι. Αλήθεια, πώς θα πάτε. Ποιοι? Οι δυο σας. Όπως πάνε.
Δηλαδή. Μόνο. Ναι, μόνο. Μου επιτρέπετε να σας κάνω μία προσωπική ερώτηση? Όλες οι ερωτήσεις προσωπικές είναι. Πού είχατε πάει χθες το μεσημέρι? Με συγχωρείτε. Όχι. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να σας συγχωρέσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει αδιάκριτη ερώτηση, υπάρχει αδιάκριτη απάντηση μόνο. Χθες το μεσημέρι εγώ είχα πάει για κυνήγι. Κυνήγι? Ναι. Και τι κυνηγούσατε? Το συνηθισμένο είδος. Δηλαδή? Γυναίκες. Και σκοτώσατε καμία? Όχι, γαμώ, ότι ήταν άσχημη μέρα. Μα από ό,τι ξέρω είστε πολύ καλός σκοπευτής. Ναι, εγώ είμαι, εσείς που το ξέρετε. Τι χρειάζεται για να είναι κάποιος με το πέρασμα του χρόνου το ίδιο διαθέσιμος και ρυψοκίνδυνος? Γιατί έχει ένα ρίσκο όταν μπαίνεις σε ένα σύστημα που έχεις να μοιραστείς πράγματα, έχεις να χτίσεις, ναι, και να προχωρήσεις και να δεις το αύριο σε συνδυασμό με έναν άλλον άνθρωπο που θα είναι στο πλάι σου. Ναι, πιστεύω ότι αυτή η φοβία είναι ανοησία. Ξέρεις, ο άνθρωπος είναι ένα δηλαδή, κλειστό σύστημα. Δηλαδή εσύ δεν φοβάσαι τώρα? Έχεις κάνει κάποιους κύκλους ζωής. Όχι, δεν φοβάμαι, προς Θεού, όχι. Τους ανθρώπους δεν τους φοβάμαι καθόλου. Και πολύ περισσότερο για τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι ένα κλειστό σύστημα, λένε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μοιραστεί το συναίσθημά του. Μοιράζεται την έκφραση του συναισθήματος. Το συναίσθημα το ίδιο το οποίο αισθάνεται δεν μπορεί να το μοιραστεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να μοιραστώ την τρυφερότητά μου. Μοιράζομαι μαζί σου την έκφραση της τρυφερότητάς μου. Μία λέξη, μία πράξη, ένα χάδι. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να μοιραστούμε το ίδιο μας το συναίσθημα, τα ίδια μας τα συναισθήματα και μένουν κλεισμένα μέσα σε αυτό το δέρμα, ποια είναι αυτή η αγωνία που φοβόμαστε να μοιραστούμε την έκφρασή τους? Δεν θα πάθουμε τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη γενναιοδορία και αφοβία, μιας και δυστυχώς εκκατασκευής ο άνθρωπος είναι ένα κλειστό σύστημα. Εγώ δεν μπορώ να μοιραστώ όλες μου τις σκέψεις, δεν γίνεται. Μοιράζομαι την έκφραση των σκέψεων που είναι μια λέξη. Ας είμαι γενναιόδωρος και όχι τσιγκούνης. Αυτό. Η σειρά σου. Α, εγώ είμαι παθιασμένο άτομο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δείξω τι αισθάνομαι. Και δεν το θεωρώ και ρίσκο. Το ρίσκο το παίρνει ο άλλος, αν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη των δικών του συναισθημάτων. Μ' αρέσει εμένα να εκφράζομαι. Περιεκτητικότητα, ζήλας και απιστία σε αυτά τα αρνητικά που λέει ο Γιώργος ότι φώτισε. Είναι ένα σημείο. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω, ας πούμε, να μπω σε μια διαδικασία και να έχω μια σχέση και ξαφνικά να θεωρήσω ότι το πρόσωπο που είμαι μαζί θα με απατήσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, εκτιτικότητα, τι κάνεις που πας, τι... Αυτό δεν υπάρχει, όχι. Ζήλια, νομίζω ότι ζήλια τη χρησιμοποιώ έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα λίγο. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν μπαίνει μέσα μου. Δεν ζηλεύω στην πραγματικότητα. Είναι να είχαμε να λέγαμε λιγάκι για να ξυπνάμε και να περνάμε, να αναζωπηρώνει το έρωτας. Να πω μια φράση περί εκτιτικότητας που είπατε πριν, ζήλιας. Για μένα είναι, πάνε μαζί αυτά. Δηλαδή ο έρωτας... Τώρα τσίμπησε, κατάλαβες, πονάει, πριν ξεκινάει. Ο έρωτας πονάει. Και πονάει γιατί είναι φυσικό να πονάει. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι όταν λείπει ο άλλος. Όχι τον έχουμε δίπλα μας. Στην έλλειψη καταλαβαίνουμε το πόσο ερωτευμένοι είμαστε. Άρα είναι φυσικό να είναι παράλληλο το συναίσθημα αυτό. Και δεύτερο, είναι φυσικό να υπάρχει και εκτιτικότητα και ζήλια, γιατί ο έρωτας έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έχει άμεση σχέση με τη μοναδικότητα. Και αν αυτό το ξεχάσεις, τότε δεν υπάρχει έρωτας. Η συντροφιά σας ήταν σίγουρα πολύ καλή, πολύτιμη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Διονυγικά, ευτυχισμένα. Μάρο, Γιώργο, Ευελίνα. Όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.